Πάμε στα Ανατολικά να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα με τον εμπορικό κόσμο. Είπαμε ότι η εμπορική δραστηριότητα έχει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες προκλήσεις παντού, με αλλαγές κατά τόπους λόγω φυσικά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Όμως τα προβλήματα, έτσι, οι γενικές γραμμές είναι κοινά. Και είναι και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Να πάμε στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου CTS, την κυρία Μαρία Νικητάκη, και να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Νικητάκη. Σε τι φάση αντίδρασης, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ή τι έχει κινητοποιήσει για εσάς, για τον εμπορικό κόσμο της CTS, οι δρομολογούμενες αλλαγές λοιπόν στο φορολογικό νομοσχέδιο? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος εδώ είναι πολύ παγωμένος, ξαφνιασμένος. Και από εδώ, από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδος, θέλουμε να διατρανώσουμε κι εμείς την αντίδρασή μας όσον αφορά το καταστροφικό νέο νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να πάει για ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι ένας πνεύμονας οικονομίας και δίνει τα αναμενόμενα στο ΑΕΠ της χώρας, όπως και τα δημοσιονομικά. Γι' αυτό και εξάλλου εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός αυξήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα στους δημόσιους υπαλλήλους, συντάξεις, ευάλωτες ομάδες. Άρα λοιπόν κάπου συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δείχνει καθαρά την αδυναμία της κυβέρνησης στο να πατάξει τη φοροδιαφυγή στον πυρήνα της. Με αποτέλεσμα να θέλει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι οριζόντιο για όλους και μας βάζει όλους σε ένα τσουβάλι και εμέσως μας ονομάζει φοροπηγάδες και κλέφτες. Κυρία Νικητάκη, αδυναμία από το κράτος να ελέγξει, να πατάξει τη φοροδιαφυγή στη σύγχρονη εποχή, την ψηφιακή, που υπάρχουν και τόσα τεχνολογικά εργαλεία και τόσοι δυνατοί μηχανισμοί ελέγχου. Μου δίνετε την πάσα στην επόμενη παράγραφο που θέλω να αναφερθώ. Πολύ σωστά το είπατε. Θα αναφερθώ λοιπόν στο κομμάτι που εκπροσωπώ, το λιανικό εμπόριο. Που πολύ καλά γνωρίζετε ότι είναι ο πρώτος κλάδος και ο μόνος κλάδος ο οποίος έχει εγκαταστήσει τον ψηφιακό μηχανισμό, τον έχει εφαρμόσει όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά βιβλία μέσω MyData και βέβαια το POS, το οποίο τώρα θα συνδεθεί με τις ταμιακές κατευθείαν στην ΑΕΔΕ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο, με όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτει το κράτος, να δει και να αντιληφθεί κατά πόσο το λιανικό εμπόριο μπορεί να φοροδιαφύγει. Εσείς αισθάνεστε, εσείς ο εμπορικός κόσμος, ενώ και εσείς, ότι σας βγάζει και ηθικά στη σέντρα ως φοροφυγάδες? Δηλαδή υπάρχει και ηθικό ζήτημα εδώ. Σαφέστατα είναι και ηθικό ζήτημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι μας κάνουμε ένα αγώνα καθημερινό. Το θέμα είναι ότι θίγεται και η αξιοπρέπειά μας. Όταν το ποσοστό των πωλήσεών μας είναι με το POS, που είναι στο 60, 70 έως και 80% μέσω ηλεκτρονικού χρήματος, μπορείς να φοροδιαφύγεις? Δεν μπορείς. Επομένως, θα πρέπει να δούνε με άλλο μάτι τη φορολόγηση με το νέο φορολογικό όσον αφορά το λιανικό εμπόριο. Και επίσης, κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω. Είναι δυνατόν ένας μικρομεσαίος, μια πολύ μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση, να φορολογείται με τεκματό φορολογητέο καθαρό εισόδημα 1900 στην πρώτη τριετία? Δηλαδή ένας παλιός επαγγελματίας που έχει χρόνια μια επιχείρηση που με το νέο φορολογικό πρέπει να φορολογείται βάσει τριετιών, τι θα πρέπει να πληρώσει που θα πηγαίνει ανάλογα με το ποσοστό? Καταλαβαίνετε ότι αντί να επιβραβεύει την επιχειρηματικότητα, την φορολογεί, και αυτά όλα είναι ουτοπικά, είναι ασύλληπτα. Με τι φόντα και με τι δεδομένα και με τι όρους ένας νέος επαγγελματίας θα μπορέσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα? Με την ώρα, μάλιστα, κυρία Νικητάκη, που λένε ότι είναι υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ότι προωθούν πολιτικές στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας λέτε, δεν το βλέπετε αυτό στην πράξη? Σαφέστατα δεν το βλέπουμε με αυτά που έχουν ανακοινώσει.
Πώς γίνεται η στήριξη, όταν με φορολογεί εμένα που έχω 40 χρόνια επιχείρηση επί τριετίες? Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι η στήριξη, πώς με επιβραβεύει εμένα που είμαι συνεπής στις φορολογικές μου, στις ασφαλιστικές μου, σε όλες μου τις υποχρεώσεις, εμένα πώς με φορολογεί? Άρα, με αυτά τα δεδομένα θα κλείσουν τα καταστήματα. Θα βγουν οι εργαζόμενοι στους δρόμους. Θα έχουμε ανεργία και δεν θα μπορούμε να κάνουμε νέες επιχειρήσεις να δημιουργηθούν, ούτε να έχουμε παιδιά δικά μας, τα οποία, αν θέλετε, είναι και έξω, τα οποία θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, με τέτοιες όμως προϋποθέσεις, δεν τους δίνουν τα χέρια και το έβνασμα να έρθουν και να επενδύσουν και να επιχειρήσουν τον τόπο τους. Και ξέρετε, αυτό που λέτε είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο, στην οποία την εισπράττουμε από πολλούς επιχειρηματίες, ότι εντάξει, προσπαθούν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Όλες οι πολιτικές είναι στον κανόνα αυτό και στη λογική αυτή. Τι γίνεται με τους συνεπείς, τι γίνεται με αυτούς που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, τι γίνεται με αυτούς που για χρόνια δείχνουν ότι είναι εδώ και πάνε έτσι κατά γράμμα και ακολουθούν όλες τις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. Εκεί επιβράβευση δεν υπάρχει, κυρία Νικητάκη, και νομίζω ότι αυτό είναι κοινή ομολογία. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν ένα ζητούμενο το οποίο το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει η θητεία. Προσωπικά εγώ η ίδια του είχα θέσει αυτό το ζήτημα, ότι τι θα κάνετε με τους συνεπείς, με τους συνεπείς επιχειρηματίες. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι, δεν έχουμε εισπράξει κάτι από το 19 μέχρι τώρα. Και τώρα έστει το νέο φορολογικό, αυτό το οποίο είναι για μας η ταφόπλακα. Το λιανικό εμπόριο είναι η ταφόπλακα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ των εταίρων, των συνδικαλιστικών. Έχουμε τα τετοβάθμια συνδικαλιστικά μας όργανα, τα οποία μπορούν να καθίσουν, να κουβεντιάσουν και να συζητήσουν και να βρεθούν λύσεις. Μάλιστα. Κυρία Νικητάκη, οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας, θα μας δώσετε έτσι εντάχει και μια εικόνα για το πώς έχει κυλήσει η εμπορική κίνηση στη Σιτία και η τουριστική σεζόν, έτσι, ένα συνοπτικό πολύ απολογισμό. Όσον αφορά την τουριστική κίνηση, η Σιτία πρέπει να σας πω ότι κάνει βήματα. Αρκετά βήματα, μπορώ να πω. Η κίνηση ήταν πολύ καλή τη θερινή σεζόν, είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό συνέβαλε βέβαια και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που είχαμε με νέο πλοίο και ταχύπλο, και επίσης και οι πτήσεις στάρτερ που είχαμε από την απέξω, από Δανία και σκανδιναβικές χώρες. Σκανδιναβικές χώρες βέβαια. Και επίσης η Aegean μας βοήθησε πάρα πολύ με την πτώση των τιμών που είχε, και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεπτιμότητα. Θέλω να σας πω ότι έφτασε μέχρι 120% πάνω η αφήξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο, η επισκεψιμότητα στο αεροδρόμιο της Σιτίας. Πήγε καλά. Βέβαια, θα πρέπει να πω και να τονίσω ότι όλοι μας ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, λόγω της ύφεσης και λόγω των ανεπτυμίσεων. Υπάρχει πάντα στενότητα και σε αυτών των αλλοδαπών που έρχονται, αλλά και των ημιδαπών. Επομένως, ήτανε φιδωλή στο να ξοδέψουν και στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο. Αυτό το λάβαμε, πέρα από την επισκεψιμότητα που είχαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Νικητάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.